Λοιπόν, τώρα κύριοι συνάδελφοι, θα συμφωνήσουμε με τους δύο προηγούμενους ομιλητές σε κάτι συγκεκριμένο, ότι είμαστε ουσιαστικά δύο μήνες... θα συμφωνήσουμε, κύριοι συνάδελφοι, με τους δύο προηγούμενους ομιλητές στο συγκεκριμένο, ότι ουσιαστικά είμαστε δύο μήνες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε στο τέλος ουσιαστικά του διμήνου το σχέδιο αυτό, που ουσιαστικά αντί να θωρακίσει τη χώρα από τον κίνδυνο πυρκαγιών με έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις που θα θέλαμε. Ναι, με ακούτε. Το έχω ανοίξει το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, λέω, γιατί είμαστε δύο μήνες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε ένα σχέδιο στο τέλος του διμήνου ουσιαστικά. Που ουσιαστικά αντί να θωρακίσει τη χώρα από κίνδυνο πυρκαγιών με έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, πριν την έναρξη ουσιαστικά της αντιπυρικής περίοδου, αφήνει ακόμα την αντιπυρική περίοδο αθωράκιστη με τα ουσιαστικά αθωράκιστα τα δασικά οικοσυστήματα. Εμάς, κύριοι συνάδελφοι, μας προβληματίζει και δεν μας πείθει ότι το σχέδιο αυτό δεν έχετε να προσθέσει σε τίποτα από τα προηγούμενα σχέδια με το ξενοκράτη που έχουν εκπονηθεί ουσιαστικά στο παρελθόν και που η ιστορία έχει δείξει ουσιαστικά ότι δεν στάθηκαν ικανά ούτε να σώσουν ανθρώπινες ζωές, το έχουμε βιώσει, και πολιτών και πυροσβεστών, ούτε να σώσουν από τις δασικές πυρκαγιές εκατομμύρια στρέμματα που από το 1993 έχουν καεί, ούτε δασικές εκτάσεις, ούτε ουσιαστικά περιουσίες ή αγροτικές ή ζωικές περιουσίες ή και δημόσιες υποδομές. Θεωρούμε ότι όλα αυτά δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις ούτε της Περιφερειακής Αρχής, αλλά ούτε και των κυβερνήσεων ουσιαστικά διαχρονικά, ώστε να θωρακίσουν τη δασικοπροστασία, γιατί απλά αυτό μπαίνει ουσιαστικά εμπόδιο στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων που ουσιαστικά επενδύουν στα αποκαίδια και στις τάκτες. Και τώρα συγκεκριμένα επί του σχεδίου επιγραμματικά. Ουσιαστικά αυτό το σχέδιο και αναβαθμίζει την παρουσία των επιχειρηματικών ομίλων σε όλο το φάσμα ουσιαστικά της πολιτικής προστασίας, από την οργάνωση, την εκπαίδευση και την έρευνα. Θεωρούμε ότι μεταφέρει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες στους ΟΤΑ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμού. Και αυτό, κοιτάξτε να δείτε, ήταν και αίτημα του Προεδρείου της ΚΕΔ και το 2007 να περάσει ουσιαστικά η πυροσβεστική υπηρεσία στους Δήμους. Θεωρούμε επίσης ότι εμπλέκει όλο το φάσμα της πολιτικής προστασίας με πλήρες αρμοδιότητες και καθήκοντα σε μια σειρά από εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, με συνέπειες, ακόμη περισσότερο με μερική απασχόληση εργαζομένους να δουλέψουν. Και το πιο σημαντικό, συνάδελφοι, είναι, και δεν γίνεται καθόλου λόγος, ότι διατηρεί την υποχρηματοδότηση των φορέων της πυροσβεστικής σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα βάσει και των αναγκών που υπάρχουν. Δεν μιλάμε καθόλου για μόνιμο προσωπικό, πυροσβεστικές δομές και αναβάθμισή τους. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα δούμε ξεκομμένα με το σχέδιο και το πλούσιο μάλλον αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και σαν Περιφερειακή Αρχή αλλά και σαν κυβερνήσεις το διατηρείτε, το εμπλουτίσατε και γενικότερα με το νέο περιβαλλοντολογικό νόμο, που ουσιαστικά όλα αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντες εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών, αφού ουσιαστικά ευνοούνται οι εμπρισμοί, επιταχύνονται οι αλλαγές χρήσης γης και βάζουν στο χέρι το δασικό πλούτο της χώρας μας συνολικά. Για εμάς, λοιπόν, το βασικό στοιχείο που πρέπει να ευνοεί τη δημιουργία και την ένταση και το καταστροφικό αποτέλεσμα της δασικής πυρκαγιάς είναι η παντελή έλλειψη προληπτικών παρεμβάσεων στα δάση με αντιπυρηνικές ζώνες, δασικούς δρόμους, αποψήλωση, υδροτικά δίκτυα, υδροτοξέμενες, διαχείριση των ρευμάτων που το έχουμε κουβεντιάσει και σε προηγούμενα περιφερειακά συμβούλια. Γι' αυτά όλα και το σχέδιο, αλλά συνολικότερα, δεν κάνουμε κουβέντα σήμερα εδώ. Και για μας αυτά είναι τα σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα το καταψηφίσουμε.